Το αεροσκάφος της Αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας τροχοδρομεί μέσα στη νύχτα στη βάση Άντριους κοντά στην Ουάσιγκτον. Ο Τζο Μπάιντεν και η Κάμαλα Χάρις βρίσκονται ήδη εκεί για να υποδεχθούν κάποιους από τους κρατουμένους που άφησε ελεύθερους η Μόσχα. Η πρώτη μεγάλη ανταλλαγή κρατουμένων από την εποχή του ψυχρού πολέμου είναι γεγονός. Πρώτος που επιστρέφει πίσω στην ελευθερία είναι ο πρώην πεζοναύτης Πολ Βίλαν, που πέρασε περισσότερα από 5 χρόνια σε ρωσική φυλακή. Ακολουθούν το πρώτο ευχαριστώ στον Αμερικανό πρόεδρο Μπάιντεν και μία αγκαλιά σε εκείνον, την αντιπρόεδρο της χώρας, αλλά και την αδερφή του. Σειρά ανάμεσα σε χειροκροτήματα και επεφημίες έχει ο δημοσιογράφος της Wall Street Journal, Evan Gershkovitz. Η μητέρα του τον περίμενε 491 ημέρες και παρόλα αυτά παραμένει οπλισμένη ακόμη με υπομονή, μέχρι να έρθει και η δική της σειρά να απλώσει τα χέρια και να τον αγκαλιάσει σφιχτά. Σηκώνοντας την στον αέρα, ο Gershkovitz είναι και πάλι σπίτι. Ο δρόμος προς την ελευθερία έφτασε στο τέλος του. Νωρίτερα είχαν μιλήσει μεταξύ τους στο τηλέφωνο από το Oval γραφείο. Είσαι μάμα, είσαι μάμα. Τι μια слышишь, είσαι μάμα. Πρόκειται για μια στιγμή διπλωματικού θριάμβου για τον άνδρα που σύντομα θα εγκαταλείψει τον Λευκό Οίκο. Οι συναδελφοί του Gershkovitz στην Wall Street Journal σταματούν να εργάζονται, περιμένουν να τον δουν να εξέρχεται του αεροσκάφους και στη θέα του ξεσπούν σε χειροκροτήματα. Η επικεφαλής της εφημερίδας Emma Tucker συγκυρημένη πανηγυρίζει. Ωστόσο, it feels all wrong to be trading people who are entirely innocent for, you know, a convicted criminal, an assassin. But, you know, we wanted our man back. Έπειτα από ένα διπλωματικό μαραθώνιο μηνών υπό άκρα μυστικότητα, το ταξίδι προς την ελευθερία ξεκίνησε μέσω της Άγκυρας. Όσους κρατουμένους η Μόσχα άφησε ελεύθερους πήγαν από τη μία μεριά. Και οι Ρώσοι με τους οποίους ανταλλάχθηκαν επιβιβάστηκαν σε ξεχωριστό αεροσκάφος για να επιστρέψουν σπίτι τους. 26 άνθρωποι που κρατούνταν σε 7 διαφορετικές χώρες αφέθησαν ελεύθεροι. Όπως η Ρωσοαμερικανίδα δημοσιογράφος Αλσού Κουρμάσεβα. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Η κόρη της οποίας δεν θα μπορούσε να είχε ευχηθεί για ένα καλύτερο δώρο για τα γενέθλιά της. Ανάμεσα σε όσους αφέθησαν ελεύθεροι και η ηγετική προσωπικότητα της ρωσικής αντιπολίτευσης Βλαντιμίρ Καραμουρζά. Αλό, αλό. Αλό, αλό. Αλό, παπ. Да, Катюшечка, это ты? Да, пап, привет. Το συνέστημα πλημμυρίζει τον Λευκό Οίκο. I spent a lot of time with the families of Evan and Paul and also, and most of the time, as you can imagine, those are tough conversations. But not today. Today, excuse me. Η μεγαλύτερη ανταλλαγή κρατουμένων συνδέθηκε με την απελευθέρωση του στρατολογημένου από την FSB Βαντίμ Κράσικοφ, γνωστού και ως δολοφόνου του Τιερ Κάρτεν, με την αμερικανική ηγεσία να καταφέρνει να πείσει τη Γερμανία. The German Chancellor eventually telling Joe Biden, for you, I will do this. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν επιφυλάσσει σε εκείνον και τους υπόλοιπους 7 υποδοχή ηρώων. Η Μαρία Ρόζα Μάγερ πέφτει κλαίγοντας στην αγκαλιά του. Ο Ρώσος πρόεδρος τη φυλά 2 φορές, μία στο μάγουλο και μία στο νόμο. Ήταν η πρώτη μεγάλη ανταλλαγή κρατουμένων από την εποχή του ψυχρού πολέμου.